Talvez cestus que etima αυτής τη μοιαχή δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία αρχικά η Ευνίκη παίρνει το κεφάλι και οδηγεί μπροστά από τη Μελίνα η οποία θέλει να οδηγήσει και θα οδηγήσει η Μελίνα την υποδρομία. Έρχεται τώρα η Ελπίδα Λίζα για να βελτιώσει σημαντικά την θέση της και να προωθηθεί κοντά στην Μελίνα, όμως προωθηθεί και ο υπόθεση είναι πιο πίσω η Ευνίκη. Ενάρετη στη συνέχεια μεγάλη άρθρος Νύρα, ο Μέρυπος στην τελευταία θέση. Πλησιάζοντας το 800 στην πρωτοπορία βρίσκεται η Μελίνα, 1,5 μήκος από την Ελπίδα Λίζα στα 2 μήκη είναι υπόθεο στην εσωτερική τροχή Ευνίκη. Συνεχεία η Ενάρετη με μεγάλη άρθρο να ακολουθεί Νύλα και μένει υποτελευταίο στο 800 στην πρωτοπορία βρίσκεται η Μελίνα, στο 1 μήκος προσπαθεί να πιέσει η Ελπίδα Λίζα, έρχεται και ο υπόθεο με δυνάμεις. Εσωτερική τροχή η Ευνίκη σε καλή θέση, η Ενάρετη βελτιώνει πολύ σημαντικά τη θέση της. Στο εξαγωσάρι με τη Μελίνα να προηγείται, ο υπόθεος είναι πολύ κοντά. Πιο πίσω προσπαθεί να και είναι δυνατή, φαίνεται η Ενάρετη. Έμεινε πιο πίσω η Ευνίκη, πλέον στο 400 στην πρωτοπορία. Προσπαθεί να περάσει ο υπόθεος, καθώς η Μελίνα δεν φέτεχει πολλές δυνάμεις. Φαίνεται να έχει και η Ενάρετη. Ο υπόθεος περνά στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται ελαφρά τη Μελίνα. Η Ενάρετη έχει καλό ανέβασμα. Προσπαθεί να περάσει και τον πρωτοπόρο υπόθεος στα τελευταία μέτρα. Υπόθεο στην πρωτοπορία, Ενάρετη προσπαθεί να τον απειλήσει στα τελευταία μέτρα. Τώρα κάνει καλό φινίσιο η Ευνίκη. Μάχη Ενάρετη από την εξωτερική. Θέλει να περάσει τον υπόθεο στα τελευταία μέτρα. Ενάρετη θα περάσει ακριβώς το τελευταίο φουλέ, μάλλον τον υπόθεο. Πιο πίσω η Μελίνα και η Ευνίκη. Φανταστική υποδρομία. Λοιπόν, να δούμε τον υπόθεο, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει στην επίθεση της Ενάρετης, η οποία ήταν δυνατή. Φαίνεται να περνάει Ενάρετη, όμως περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα.